ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να παρασυρθεί στα όσα προσχηματικά επικαλείται η Τουρκία, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τον στρατό κατοχής, εστείλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μιλώντας με το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης, ο Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της πολιτείας προς όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία, ενώ διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση άρχισε ήδη τις διαβουλεύσεις προκειμένου να αποτρέψει τις τουρκικές μεθοδεύσεις για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Και βεβαίως δεν θα παραμείνουμε με σταυρωμένα χέρια και μιλώ πάντα για τις διπλωματικές προσπάθειες, τις επαφές με φίλοι κράτη και όχι μόνο, με τα Ηνωμένα Έθνη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αποτρέψουμε αυτό που κατορθώσαμε να αποτρέψουμε πολλές φορές κατά την διάρκεια της ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόθεση της κυβέρνησης σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Εθνικής Φρουράς και η συνέχιση των προσπαθειών για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Θέλω για άλλη μια φορά να διαβεβαιώσω τον Κυπριακό λαό ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά την ηχείαρη φιλίας προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου, όχι όπως το ερμηνεύει η τουρκική πλευρά, αλλά όπως το καταγράφει ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Ευχές για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν. Η Κυπριακή Δημοκρατία και οι πολίτες της διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το επόμενο έτος προσβλέπουμε στη συνέχιση της εμβάθυνσης της αυξημένης σχέσης μεταξύ των χωρών και των λαών μας μέσω οικονομικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και δεσμών ασφάλειας. Ενώ εκφράζει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Μήνυμα προς την τουρκική κυβέρνηση έστειλε από τη Λευκοσία ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος παραλυρίζοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, κατηγόρησε την Τουρκία για αναθεωρητικές συμπεριφορές. Απειλούν την Ελλάδα με κάζους μπέλι και ζητούν την αποστρατικοποίηση των νησιών μας, λες και δεν απειλούνται, λες και δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε όλα τα μέτρα άμυνας για αυτά. Δεν είναι μόνο αβάσιμες και απαράδεκτες, αλλά και υπονομεύουν απροκάλυπτα τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Με τη σειρά του Υπουργός Άμυνας Χαραλάμπος Πετρίδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες εξυγχρονισμού της Εθνικής Φρουράς και σημείωσε πως ο φετινός προϋπολογισμός για την άμυνα αποτελεί τον υψηλότερο της τελευταίας 20ετίας. Είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη απόφαση για πλήρη άρση του εμπάρκου από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η απόφαση, πέραν της σημαντικής πολιτικής της διάστασης, διευρύνει τις διαθέσιμες εξοπλιστικές επιλογές. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στα φυλακισμένα μνήματα στο Μνημείο των Αντιστασιακών και στον Αντριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ το μεσημέρι δεξιώθηκε τους επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών στην Κύπρο.